Θα ξεκινήσουμε από τον κύριο Νικόλα Οτάκη, ο οποίος είναι κλινικός ψυχολόγος ψυχαναλυτικής ομάδας εκπαιδευόμενο μέλος της Ελληνικής Ψυχαναλυτικής Εταιρείας. Ο κύριος Τάκης θα μας μιλήσει για την ψυχοθεραπεία των ογκολογικών ασθενών ως απόπειρα επανασύνδεσης μεταξύ του σωματικού και ψυχικού πεδίου. Κύριε Τάκη, καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Αν είσαστε έτοιμος, έχετε το λόγο. Ναι, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Είναι ιδιαίτερως τιμητική. Χαίρομαι πάρα πολύ που έχω την ευκαιρία να ανοίξω μαζί σας μέσα από την εμπειρία της ψυχοθεραπείας το ζήτημα αυτό το πάρα πολύ ευαίσθητο, πάρα πολύ ενδιαφέρον και ταυτόχρονα δύσκολο, μια θεραπευτική πρόκληση, αλλά και πάρα πολύ ελπιδοφόρο. Ήθελα να ξεκινήσω λέγοντας ότι η οπτική μέσα από την οποία θα μιλήσω και θα παρουσιάσω το ζήτημα είναι η οπτική της ψυχανάλυσης και της ψυχαναλυτικής, ψυχοσωματικής ψυχοθεραπείας. Και να πω εδώ πέρα ότι υπάρχει στην Ελλάδα και η Ελληνική Ψυχοσωματική Εταιρεία που δραστηριοποιείται τα τελευταία χρόνια με πολύ σημαντικά αποτελέσματα για την ψυχοθεραπεία ανθρώπων που εκτός από ογκολογικές ασθένειες έχουν και άλλου είδους χρόνιες νόσους. Και είναι και ένας τομέας που σιγά-σιγά κερδίζει όλο και μεγαλύτερο ενδιαφέρον μεταξύ ειδικών ψυχικής υγείας και ειδικότερα των ψυχαναλυτών. Θα ξεκινήσω λέγοντας ότι υπάρχει μια πάρα πολύ μεγάλη φόρτιση καταρχήν ήδη από την έννοια του καρκίνου. Έτσι, πώς υπάρχει μέσα στην κουλτούρα μας, πώς υπάρχει μέσα στη γλώσσα μας, τον λέμε κακιά αρρώστια. Σε πάρα πολλές περιπτώσεις ακούμε τη λέξη καρκίνος και χτυπάμε ξύλο. Λέμε καρκίνο, χτυπά ξύλο. Σε άλλες περιπτώσεις δεν θέλουμε καν να αναφέρουμε το όνομά της. Όπως επίσης και κάτι άλλο ιδιαίτερως σημαντικό, είναι κάτι που ευτυχώς τα τελευταία χρόνια αρχίζει μόνο στην Ελλάδα να διαφοροποιείται και είναι το γεγονός ότι όταν ανακοινωθεί στους οικείους και τους συγγενείς ενός ογκολογικού ασθενή η διάγνωσή του, σε πάρα πολλές περιπτώσεις δεν ανακοινώνεται στον ασθενή. Και φαίνεται πως είναι δύσκολο, ίσως καμιά φορά πιο δύσκολο και για τους ίδιους τους οικείους και το περιβάλλον, να χειριστεί το γεγονός ότι υπάρχει μες στην οικογένεια αυτό το πρόβλημα, παρά να το αναφέρει, να βοηθήσει τον άνθρωπο που πάσχει από αυτό να το χειριστεί και να βελτιώσει όσο γίνεται και το επίπεδο της ζωής του. Ξεκινάω από αυτές τις δύο έννοιες γιατί νομίζω ότι είναι πάρα πολύ ενδεικτικές της φόρτισης που έχει η έννοια του καρκίνου και είναι κάτι που έρχεται πάρα πολύ και μέσα στην ψυχοθεραπεία. Αυτό. Στην ψυχαναλυτική ψυχοσωματική βλέπουμε την ανθρώπινη ύπαρξη, όπως την έβλεπε ο Φρόιντ, σαν μια αδιαχώριστη ψυχοσωματική ενότητα και θεωρούμε ότι διάφορες τραυματικές καταστάσεις της παιδικής ηλικίας, πρώιμα πένθη, αποχωρισμοί, απώλειες αγαπημένων προσώπων, κακοποίηση, συναισθηματική, σεξουαλική ή σωματική, όπως επίσης και σοβαρές εμπειρίες παραμέλησης από τους γονείς και τους κηδεμόνες κατά την πρώτη παιδική ηλικία, σαν να δημιουργούν ένα γόνιμο υπέδαφος, το οποίο μεταξύ άλλων στην ενήλικη ζωή μπορεί να χρησιμεύσει και ως μια εμφάνιση η οποία ευνοεί την εμφάνιση της συνοπλασματικής ασθένειας. Είναι δηλαδή σαν να βλέπουμε πολύ συχνά σε περιπτώσεις ασθενών με καρκίνο ότι υπάρχει, επιτρέψτε μου την έκφραση, μία ατροφία του ψυχισμού, σαν δηλαδή οι μηχανισμοί της ψυχικής λειτουργίας του ατόμου να μην έχουν αναπτυχθεί ικανοποιητικά ή επαρκώς, ώστε να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις που υπάρχουν στο περιβάλλον και στην ενήλικη ζωή, με αποτέλεσμα σε πολλές περιπτώσεις να δημιουργείται μια στριβλή πραγματικότητα. Ένας ψευδής εαυτός, θα λέγαμε. Αυτό είναι κάτι που έρχεται πάρα πολύ και μέσα στη θεραπευτική σχέση. Πολλές φορές οι ασθενείς ζητούν από τον θεράποντα, είτε ψυχίατρο ή ψυχολόγο, να τους συνοδεύσει στη διαχείριση του άγχους θανάτου, αλλά και να ανακαλύψει τις βαθύτερες αιτίες, γιατί πάντοτε
βλέπουμε πως και οι ίδιοι προσπαθούν να συσχετίσουν τον καρκίνο, σαν να αισθάνεται και ο ασθενής μόνος του ότι υπάρχει μία σύνδεση μεταξύ αυτού που μου συμβαίνει τώρα και εμπειριών θετικών ή αρνητικών, δυστυχώς αρνητικών κυρίως, θεμάτων της παιδικής ηλικίας. Απ' την άλλη μεριά, αυτό που είναι το πολύ σημαντικό και θετικό, θα έλεγα, μέσα στη διαδικασία αυτή, είναι πως ο καρκίνος σε πολλές περιπτώσεις αποτελεί μία αφύπνιση, ένα πολύ γερό ταρακούνημα, εισαγάγει το άτομο σε μία μεγάλη κρίση και όπως ξέρουμε από την έννοια της κρίσης, έχει πάντοτε μέσα και μία ευκαιρία. Μία ευκαιρία για αναδόμηση, για αναδιοργάνωση και για αλλαγή, η οποία μπορεί να είναι και απόλυτα θεραπευτική. Εξάλλου μας είπε και ο εξαιρετικός γιατρός πριν που μίλησε, ότι πλέον όλο και περισσότερο αυξάνονται οι άσημες μορφές του καρκίνου ή ακόμα και περιπτώσεις που φαινόντουσαν ότι ήταν καταδικασμένες κάποια χρόνια και κάποιες δεκαετίες πριν, τώρα έχουν πολύ καλά αποτελέσματα. Αυτό είναι και ένα πολύ σημαντικό ζήτημα για την ψυχοθεραπεία, δηλαδή το πώς θα παρεύεις τον ασθενή εξαρτάται σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό από το στάδιο της νόσου, αν είναι μια χρόνια συνθήκη, όχι καταληκτική αναγκαστικά, αν είναι το τελικό στάδιο ή αν είναι ένας καρκίνος ο οποίος είναι ιάσιμος. Θα ήθελα να κάνω μια μικρή αναδρομή σε σχέση με τις ψυχολογικές διαστάσεις οι οποίες έχουν αποδειχθεί από την εμπειρική κυρίως έρευνα σε καρκινοπαθείς. Είναι σύνδεση που έχει γίνει ήδη από τη δεκαετία του 1950 με κάποιον πάρα πολύ πρωτοπόρο γιατρό ερευνητή, ονόματι Green, ο οποίος μελέτησε ασθενείς με λευχαιμία και λέμφωμα και είδε πως είναι μορφές καρκίνου που έχουν την τάση να εμφανίζονται σε άτομα είτε με κατάθλιψη, είτε άτομα που έχουν βιώσει στην παιδική τους ηλικία κάποια οδυνηρή απώλεια ενός πολύ αγαπημένου προσώπου, συνήθως μάλιστα ξαφνικά, απροειδοποίητα, είτε κάποιον αποχωρισμό που τους κόστησε πάρα πολύ. Στη δεκαετία του 60, οι Kissen και Lessen βλέπουν πως αυτά τα αποτελέσματα και οι παρατηρήσεις του Green αφορούν και άλλες μορφές καρκίνου και προσθέτουν ως έναν παράγοντα κινδύνου για τον καρκίνο το χρόνιο στρες, μια χρόνια μορφή υπερδιέγερσης έως και ευερεθιστότητας σε πάρα πολλές περιπτώσεις που δεν αφήνει τον ασθενή να ηρεμήσει. Σαν μονίμως να αισθάνεσαι ότι υπάρχει ένα εσωτερικό μοτεράκι, μια διέγερση που δεν αφήνει τα άτομα αυτά να νιώσουν καθόλου χαλαρότητα. Συνεχίζουμε με μια άλλη, τώρα σας κάνω ένα απάνθισμα των κυριότερων ψυχολογικών έτσι, παρατηρήσεων που έχουν γίνει για το θέμα του καρκίνου. Συνεχίζουμε στη δεκαετία του 70 με τους Σναλ και Ίκερ, οι οποίοι μελετώντας γυναίκες ασθενείς, βλέπουν ότι υπάρχει και ένα ζήτημα σε σχέση με το πόσο θηλυκές αισθάνονται. Σαν να μην έχει δηλαδή γίνει μια κατάκτηση της ταυτότητας της γυναίκας, της θηλυκότητας. Και προσθέτουν πως μαζί με το χρόνιο στρες και τους αποχωρισμούς, κάτι άλλο που βλέπουμε πολύ συχνά είναι ένα αίσθημα ανυμπόριας. Το helplessness και έλλειψης ελπίδας, το hopelessness. Σαν δηλαδή να αισθάνεσαι ότι τα πράγματα είναι άσχημα και εσύ δεν μπορείς να κάνεις τίποτα για να τα αλλάξεις. Σαν να δημιουργεί και αυτό δηλαδή ένα γόνιμο υπόστρωμα για να εμφανιστεί ο καρκίνος. Και στη συνέχεια, η ψυχολογική έρευνα στρέφεται στο αν τελικά υπάρχει κάποιος συγκεκριμένος τύπος προσωπικότητας, κάποια συγκεκριμένη τυπολογία ψυχικής δομής, η οποία ευνοεί την ανάπτυξη του καρκίνου. Και φτάνουμε λοιπόν στον Μπάνσον, ο οποίος κάνει μια πάρα πολύ σημαντική παρατήρηση, που θα επιβεβαιωθεί και από άλλους ερευνητές αργότερα. Ότι τα άτομα που έχουν μια τάση να πάθουν καρκίνο, είναι συνήθως άτομα τα οποία δεν εκφράζουν τα συναισθήματά τους, ειδικά το θυμό, δεν τα εξωτερικεύουν, τα κρατάνε μέσα τους, έχουν έναν πάρα πολύ ισχυρό εσωτερικό έλεγχο, αυτό που λέμε στην ψυχανάλυση, ένα αυστηρό υπερεγώ, και είναι πάντοτε πάρα πολύ συμμορφωμένοι σε κοινωνικές επιταγές, αρχές και συνθήκες. Είναι τα καλά παιδιά. Είναι compliant, κομφορμιστές.
Στη συνέχεια, πολύ επηρεασμένος από τον Μπάνσον, ο Μπάνερ μιλάει για το at-risk personality, μια προσωπικότητα σε κίνδυνο, που εκτός από τα χαρακτηριστικά τα οποία τόνισε ο Μπάνσον, αυτός προσθέτει και το εξής, ότι βλέπουμε σαν άτομα αυτούς τους ασθενείς να είναι εξαιρετικά ευγενικοί, εξαιρετικά εγκάρδιοι, να αποφεύγουν πάρα πολύ τις συγκρούσεις, έχουν μια υψηλή τάση για αλτρουισμό, ένα υψηλό συνέστημα ευθύνης ότι ό,τι γίνεται είναι δική μου ευθύνη και εγώ πρέπει, είμαι υποχρεωμένος να βοηθήσω για να λυθεί το εκάστοτε πρόβλημα. Και μια πολύ υψηλή ετοιμότητα για αυτοκριτική. Έτοιμοι πάντα να κατηγορήσουν τον εαυτό τους. Το οποίο πάει μαζί με ένα αίσθημα κατωτερότητας και ενοχής. Και τελειώνω τα ερευνητικά δεδομένα με τον περιβόητο τύπο ΣΕ, μπορεί να το έχετε ακούσει, είναι πολύ διαδεδομένος όρος, είναι η δουλειά ενός ερευνητή ονόματι Τέμο Σοκ, ο οποίος έχει μιλήσει, προσπάθησε να συσχετίσει διάφορες ασθένειες με τύπους προσωπικότητας. Και είχε πει, ας πούμε, ότι υπάρχει το type A, ο τύπος α προσωπικότητας, που είναι κυρίως άτομα εξαιρετικά δραστήρια, εξαιρετικά εξωστρεφή, εξαιρετικά κοινωνικά, που κάποια στιγμή σαν να λειτουργούν συνέχεια στα κόκκινα και η καρδιά κάποια στιγμή είναι σαν ένα κρασάρι. Το λέω έτσι λίγο λαϊκά και λίγο απλά, γιατί έχει ένα τέτοιο στοιχείο η θεωρία του Τέμο Σοκ, ότι κάποια στιγμή οδηγείς την καρδιά σου σαν ένας κινητήρας σε μια υπερλειτουργία και κάποια στιγμή σταματάει γιατί δεν αντέχει να δουλεύει άλλο. Αυτός είναι ο τύπος Α που συνδέεται κυρίως με καρδιοπάθεια και ο τύπος Σ που συνδέεται με τον καρκίνο. Και ποιος είναι αυτός ο τύπος? Άτομα τα οποία, όπως είχαν βρει και οι προηγούμενοι ερευνητές, έχουν την τάση να συμβιβάζονται πάρα πολύ. Έχουν την τάση να συμμορφώνονται πάρα πολύ με αρχές, νόμους και επιταγές, ακόμα και να μην συμφωνούν. Και επίσης, άτομα τα οποία δεν εκφράζονται. Σαν δηλαδή οτιδήποτε αρνητικό συνέστημα να το κρατάω μέσα μου και μην εκφράζοντάς το να αποκτά μία τοξικότητα η οποία αφού δεν πάει έξω ή δεν πετιέται, δεν αποβάλλεται, γίνεται ένα πάρα πολύ τοξικό στοιχείο το οποίο αρχίζει και με κατατρώει και με καταστρέφει εσωτερικά. Και φαίνεται μάλιστα πως, και επιστρέφω λίγο σε αυτό που έλεγα στην αρχή, ότι είναι μία ευκαιρία, έως πολλές φορές, και μία επιταγή, μία διαταγή για αναδιοργάνωση και αναδόμηση του ψυχισμού, η ιστορία του καρκίνου. Αυτά λοιπόν ήταν τα εμπειρικά δεδομένα τα οποία δείχνουν ότι εμείς οι ψυχολόγοι και οι ψυχοθεραπευτές έχουμε ένα πάρα πολύ σημαντικό χώρο παρέμβασης στον καρκίνο και στις οικολογικές ασθένειες. Δεν είναι μόνο ιατρικό το ζήτημα. Και εδώ πέρα θα πω δύο λόγια και για την ψυχαναλυτική οπτική και συνεισφορά στον καρκίνο. Διάφοροι Γάλλοι ψυχίατροι στο Παρίσι ίδρυσαν τη δεκαετία του 60 την ψυχοσωματική σχολή των Παρισίων, η περιβόητη Ψώ, με, ας πούμε, πρωτεργάτη τον διάσημο Πιέρ Μαρτί. Ήταν και διάφοροι άλλοι σημαντικοί, ο Πιέρ Μαρτί, ο Ντεμιζάν, ο Κριστιαν Νταβίντ, ο Κλοντ Ματζά, που έρχεται συχνά ακόμα και στην Ελλάδα, οι οποίοι μελέτησαν πάρα πολύ την ψυχική λειτουργία σε ψυχοσωματικούς ασθενείς. Οι οποίοι, κυρίες και κύριοι, κατέληξαν σε ένα πάρα πολύ σημαντικό συμπέρασμα, το οποίο είναι και η αρχή της κατανόησής μας. Είπαμε πριν τις ψυχολογικές συσχετήσεις και αυτοί τώρα οι άνθρωποι έρχονται να προσπαθήσουν να μας δώσουν μία εξήγηση για το μηχανισμό που προκαλεί το καρκίνο. Προτείνω λοιπόν τα εξής. Όλα αυτά τα χαρακτηριστικά τα οποία σας είπα πριν ότι έχει βρει η ψυχολογική έρευνα, τι προκαλούν? Και λέει λοιπόν ο Μαρτί στον περιβόητο βιβλίο του «L'ordre psychosomatique», η ψυχοσωματική τάξη, ότι στις περιπτώσεις ασθενών με καρκίνο που έχουν υποφέρει από τέτοια ζητήματα σαν αυτά που ανέφερα νωρίτερα και κυρίως το πρώιμο τραύμα που προκαλεί αυτές τις ανεπάρκειες στη δομική λειτουργία του ψυχισμού, είναι, λέει, σαν να προκαλείται μία κατάσταση που το άτομο δεν είναι ικανό να διαχειριστεί συναισθήματα. Με αποτέλεσμα
ο ψυχισμός και η λειτουργία μας ως άτομα να παραμένει μόνο σε ένα επίπεδο διαδικαστικό και λειτουργικό. Είναι δηλαδή σαν να μένουμε μόνο στην πρακτική πλευρά της προσωπικότητας, συγγνώμη, της καθημερινότητας, να πληρώσουμε τους λογαριασμούς μας, να σκεφτούμε τι θα φάμε, να πάμε στη δουλειά μας, να γυρίσουμε, να γυμναστούμε, να κάνουμε σεξ, να φροντίσουμε τον εαυτό μας. Να είμαστε πάντοτε νομότυποι, αλλά με μια πολύ βασική διάσταση. Ότι κλειδώνεται, στην ουσία χτίζεται ένα τείχος ανάμεσα στην λογική, ανάμεσα στην διανοητική, γνωστική μας λειτουργία και τη συναισθηματική. Να το πω πολύ απλά, είναι σαν να από εκεί, αυτή η έννοια της ψυχοσωματικής ενότητας που έλεγα πριν, να αποκόπτεται τελείως η λογική από το συναίσθημα. Η λογική εδραιώνεται και το συναίσθημα είναι σαν να αποκόπτεται, να φυλακίζεται και να πηγαίνει σε κάποια μύχια, έγκατα, μπουντρούμια, επιτρέψτε μου την παρομοίωση του ψυχισμού, με τα οποία το άτομο δεν έχει ποτέ καμία επαφή. Στην ουσία, είναι σαν να λειτουργούμε μόνο σαν μηχανές, σαν ρομπότ. Εξού και ο όρος που εισαγάγει ο Μαρτί. Μιλάει για την έννοια της μηχανιστικής σκέψης. Στα γαλλικά το λέμε «pensée opératoire». Στα αγγλικά θα το δείτε τον όρος «operative thinking». Στην ουσία, γίνεσαι μία μηχανή που δεν έχει καμία σχέση με το συναίσθημά σου. Υπάρχει όμως, αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, ζωή χωρίς συναίσθημα. Υπάρχει ζωή χωρίς αγάπη, χωρίς θυμό, χωρίς μίσος, χωρίς θλίψη και στεναχώρια. Όχι. Και δεν ξέρω αν είναι και καλό και να υπάρχει. Τι γίνεται λοιπόν? Όλα αυτά τα συναισθήματα που κάπου είναι και στα οποία, με τα οποία δεν έχουμε επαφή, που κάποια στιγμή θα προκληθούν από κάτι που θα ζήσουμε απ' έξω, δηλαδή όσο και να λειτουργήσει σαν μηχανή, αν κάποια στιγμή γίνει κάτι απρόσμενο στη ζωή, που είναι πάντοτε γεμάτη ζωή από τέτοια απρόσμενα γεγονότα, συνήθως αρνητικά δυστυχώς, αυτό θα προκαλέσει μια διέγερση. Θα προκαλέσει ένα συναίσθημα, το οποίο δεν μπορούν τα άτομα αυτά να γνωρίζουν καν ότι το έχουν. Το νιώθουν μόνο σαν μια διέγερση, με την οποία όμως δεν έχουν επαφή. Δεν έχουν την ικανότητα να κάνουν αυτό που ονομάζουμε ψυχικοποίηση. Τι σημαίνει ψυχικοποίηση? Ότι μια ένταση που νιώθω μέσα μου, στο σώμα μου, την σκέφτομαι και σιγά σιγά παίρνει μια συγκεκριμένη εικόνα και ένα συγκεκριμένο νόημα στο μυαλό μου. Αυτή είναι η έννοια της ψυχικοποίησης. Και αυτό είναι που δεν κάνουν αυτοί οι ασθενείς. Όλες αυτές τις διεγέρσεις τις αισθάνονται κάπως μέσα τους, που επειδή όμως δεν γίνονται ποτέ εικόνα, δεν παίρνουν μορφή, δεν παίρνουν όνομα μέσα στη συνειδητότητά τους, εκφορτίζονται ως διεγέρσεις πάνω στο σώμα, δημιουργώντας τις διάφορες μορφές ψυχοσωματικών ασθενειών. Αντί δηλαδή να υπάρχει μία οργάνωση, υπάρχει μία αποδιοργάνωση, η οποία μάλιστα σιγά σιγά γίνεται όλο και χειρότερη. Συμβαίνει, ξέρετε, πάρα πολύ συχνά στην ψυχοθεραπεία τέτοιων ασθενών, των λεγόμενων ψυχοσωματικών ασθενών, που έχουν αυτό το χαρακτηριστικό που σας είπα της μηχανιστικής σκέψης, να βλέπεις έναν άνθρωπο που παθαίνει ένα έλκος και μετά από αυτό το έλκος να παθαίνει μια καρδιοπάθεια, μετά ένα καρκίνο, γιατί ακριβώς σαν να έχει ξεκινήσει αυτό που ονομάζουμε μια προϊούσα αποδιοργάνωση, που σιγά σιγά καταστρέφει το σωματικό ιστό. Αυτή λοιπόν είναι η διαδικασία, η ψυχική, που πιστεύουμε εμείς οι ψυχαναλυτικά σκεπτόμενοι ότι γίνεται με τον καρκίνο. Φυσικά δεν είναι πανάκια, δεν αφορά όλους τους ασθενείς, αλλά είναι ένα σημαντικό κομμάτι που μπορούμε να επέμβουμε. Να πούμε βέβαια εδώ ότι υπάρχουν και ασθενείς με καρκίνο που εμφανίζουν το πρόβλημα αυτό χωρίς αναγκαστικά να έχουν τη χρηστική σκέψη. Υπάρχουν και περιπτώσεις ανθρώπων που έχουν καλή επαφή με το συναίσθημά τους που παθαίνουν καρκίνο. Έτσι. Υπάρχει ακόμα δουλειά να γίνει και στην έρευνα και στη διερεύνηση όλων αυτών των φαινομένων. Παρ' όλα αυτά, είναι πάρα πολύ σημαντικό να έχουμε υπόψη μας ότι σε πάρα πολλές περιπτώσεις η εμφάνιση μιας ογκολογικής ασθένειας είναι το αποτέλεσμα μιας τέτοιας αποτυχίας σύνδεσης μεταξύ του σωματικού και του ψυχικού πεδίου.
Εξού και ο τίτλος της σημερινής μου ομιλίας. Θα ήθελα να γνωρίζω πόσα λεπτά έχω ακόμα, κύριε Ζάχαρη, αν γίνεται, για να μπορώ να... Είναι εύκολο να ολοκληρώσετε για να διευκολύνουμε λίγο και το όλη τη διαδικασία, αν και αυτά που λέτε είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Εντάξει, εντάξει. Ένα λεπτάκι ακόμα, ένα λεπτάκι ακόμα. Λοιπόν, αυτό που επιδιώκουμε, λοιπόν, μέσα σε αυτή τη συνθήκη, εξαρτάται βέβαια πάντοτε από αυτό που είπα και πριν, έτσι, σε ποιο στάδιο, σε τι συνθήκη είναι ο θεραπευόμενος. Δηλαδή, έναν άνθρωπο που είναι σε ένα τελικό στάδιο και τον συνοδεύεις λίγο σε μια διαδικασία αποχώρησης, δεν είναι πάντοτε δόκιμο να κάτσει να σκεφτεί εκείνη την ώρα αναγκαστικά τι συνέβαινε στην παιδική του ηλικία και πώς αυτό μπορεί να τον έχει επηρεάσει. Παρ' όλα αυτά, και εδώ θα αναφερθώ σε ένα εξαιρετικό βιβλίο που έχει κυκλοφορήσει στα ελληνικά, ενός από αυτούς τους ανθρώπους της ψυχοσωματικής εταιρείας του Παρισιού, που λέγεται Ντεμιζάν. Ο Ντεμιζάν έχει γράψει ένα βιβλίο το οποίο λέγεται «Στα σύνορα ζωής και θανάτου» και μιλάει ακριβώς για την ψυχοθεραπευτική δουλειά που έχει κάνει με ασθενείς σε καταληκτικό στάδιο. Αυτό λοιπόν που εμένα με εντυπωσίασε, με συνάρπασε, θα έλεγα, στο βιβλίο αυτό, είναι ότι οι δυνάμεις ζωής που απελευθερώνονται όταν είναι κανείς κοντά στο θάνατο. Αυτό, ξέρετε, είναι ένα τεράστιο μάθημα για μας τους θεραπευτές καταρχήν, αλλά νομίζω ότι έχουμε κι εμείς μια υποχρέωση αυτό να το μεταλαμπαδεύσουμε και σε ανθρώπους που είναι εκτός της ιατρικής και δεν έχουν αναγκαστικά σχέση με όλα αυτά τα προβλήματα και τις οικολογικές ασθένειες. Ότι υπάρχει ζωή και η ζωή πάντοτε αναζητάει τρόπο να βγει. Και αυτό είναι υποχρέωση εμάς των θεραπευτών να το κάνουμε, ακόμα και όταν οι άνθρωποι είναι ένα βήμα πριν το τέλος. Και αυτό είναι που τους κάνει να νιώθουν ότι ζούνε, ακόμα και τη στιγμή που πεθαίνουν. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κύριο Τάκη, ο οποίος ήταν εξαιρετικά διεξοδικός. Έθιξε πάρα πολλά ζητήματα. Συγκρατώ μερικά ότι ο καρκίνος είναι μία αφύπνιση, είναι μια ευκαιρία αφύπνισης και η κρίση είναι μια ευκαιρία γενικότερα, έτσι ώστε να, όπως τόνισε, να καταπολεμηθεί η προϊούσα από διοργάνωση ουσιαστικά του εαυτού που γίνεται. Τον ευχαριστώ γιατί μίλησε και για τη σχολή του Παρισιού. Για όσους γνωρίζουν, αυτή είναι μια εξαιρετική σχολή, στην οποία με ευρύτερη έννοια ανήκει και ο σημαντικός διανοητής Κορνήλιος Καστοριάδης, ο οποίος δούλευε με ψυχοτικούς κυρίως. Αλλά αυτό είναι μια άλλη ιστορία και μια άλλη συζήτηση. Μίλησε ο κ. Στάκης για τον κομφορμισμό, για τον αλτρουισμό και την τοξικότητα. Και συνέδεσε την προσωπικότητα γενικότερα με την εμφάνιση του καρκίνου. Συνδέσεις οι οποίες είναι αναγκαίες και σημαντικές, παρά το γεγονός ότι αυτό δεν ισχύει σε όλους τους ανθρώπους, γιατί δεν μπορούμε να βάζουμε κλισέ και να λέμε ότι ένας άνθρωπος που είναι κλειστός θα πάθει καρκίνο, ένας άνθρωπος που είναι ανοιχτός έξω καρδιά δεν θα πάθει καρκίνο. Όλα είναι υπό εξέταση και η επιστήμη πάντα έχει συμμετοχή στην όλη αυτή τη διαδικασία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κύριο Τάκη και πάλι. Μπορώ να πω κάτι τελευταίο? Βεβαίως. Για όποιον ενδιαφέρεται έτσι παραπάνω για αυτά τα ζητήματα και για αυτή τη σκέψη, έχει κυκλοφορήσει ένα βιβλίο στα ελληνικά από τον Έλληνα ψυχίατρο Σάβα Σαββόπουλο, ο οποίος είναι και μάλιστα πολύ ενεργός ψυχοσωματιστής. Ένα βιβλίο που λέγεται 7 παραμύθια ζωής. Είναι 7 ιστορίες ασθενών από ψυχοθεραπεία ασθενών με καρκίνο. Και πραγματικά, εκτός, είναι σαν ένα συναρπαστικό λογοτεχνικό μυθιστόρημα και ταυτόχρονα φοβερά επιστημονικό, που μπορεί κανείς να μπει στη σκέψη όλων αυτών που προσπάθησα να θίξω σήμερα. Ευχαριστούμε, και πολύ σημαντικό. Θα μπορούσαμε να πούμε βέβαια ότι ο καρκίνος είναι και μια κοινωνική ασθένεια. Υπάρχει και αυτή η εποχή. Αλλά αυτό είναι θέμα μιας άλλης ευρύτερης συζήτησης. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και πάλι. Ευχαριστώ.